Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο του Μοσχάτου, όπου το Μοσχάτο και οι προοδευτικοί ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Μαζί μας έχουμε τον κότς της προοδευτικής, Αντώνη Καλαμάκη. Αντώνη, είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας σήμερα? Από την εικόνα της ομάδας είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Από το αποτέλεσμα δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί πιστεύω ότι κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο μόνο μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο και αυτή ήταν η προοδευτική. Πέρα από αυτό όμως, δεν μπορώ να μην πω ότι αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι το Μοσχάτο, με πάρα πολύ καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές, με παραστάσεις από πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες. Φοβόμασταν τις προσωπικές ενέργειες της ομάδας αυτή, όμως τακτικά πιστεύω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά και στο δεύτερο ημίχρονο, αν μια ομάδα υπήρχε μέσα στο γήπεδο, αυτή ήταν η προοδευτική. Βλέποντας και τα αποτελέσματα, τα υπόλοιπα. Στις δύο αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Τι εικόνα σχηματίζεις? Τίποτα. Καταρχήν, εμείς σαν προοδευτικοί δεν βλέπουμε τίποτα άλλο εκτός από τη δικιά μας ομάδα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω σαν γενική εικόνα είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές με των ομάδων μεταξύ τους. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές, απλά κρίνονται στο ποιος θέλει το παιχνίδι περισσότερο. Πέρα από αυτό όμως, μας δεν μας νοιάζουν τα άλλα αποτελέσματα, μας νοιάζει το τι κάνουμε εμείς. Κοιτάμε τη δικιά μας την καμπούρα, δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Απλά, σαν γενική εικόνα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σχεδόν όλες οι ομάδες είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ποιος ήταν ο στόχος της προοδευτικής από εδώ και στο εξής, τα υπόλοιπα παιχνίδια? Παιχνίδι με παιχνίδι, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ότι πάμε στην αρχή που ξεκινήσαμε, λέμε και τώρα, κάθε Κυριακή πάμε για την νίκη. Και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία? Όχι, δεν είμαι από αυτούς που εκεί. Κοιτάω μόνο την ομάδα μου και τίποτα άλλο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Η διαιτησία ήταν, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλή.